Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ακόμη μια συγκλονιστική εξέλιξη έρχεται στο φως. Κι όμως οι ελάχιστες αυτές παρανομίες του Κίμωνα Καπερνάρου θα έρθουν στο φως. Όλα θα ξεκινήσουν όταν η Εύα συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο Άρης στρατολογήθηκε στο κύκλωμα από κάποιον αρχηγό. Μόλις η Εύα συλλέξει τα στοιχεία θα σπεύσει στη Δήμητρα και θα ζητήσει τη βοήθειά της. Η Δήμητρα θα δεχτεί να τη βοηθήσει και μαζί θα ξεκινήσουν τις έρευνες. Φυσικά τα βήματά τους θα τους οδηγήσουν στο Δημοσθένη Καπερνάρο. Η Δήμητρα θα ανακαλύψει πως και ο Κίμωνας είχε διακινήσει ναρκωτικά λίγο πριν πεθάνει. Αυτό θα τη βάλει σε υποψίες πως για όλα ευθύνεται ο πατέρας του, ο Δημοσθένης. Ο κλειός πλέον γύρω από τους Καπερνάρους στενεύει και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Θα καταφέρει να κρατήσει την ψυχραιμία του Άραγε ο Δημοσένης ή η Δήμητρα θα τεινάξει όλα στον αέρα. Πλέον η Ασπασία είναι πρόθυμη να βοηθήσει την Υπαστυνόμο να φέρει πέρα στην αποστολή της. Της ανοίγει ξανά την πόρτα του σπιτιού της και οι έρευνες ξεκινούν γύρω από το Δημοσένη και το κύκλωμά του. Και κάτι είναι αυτό που θα βρεθεί μέσα στο σπίτι.